Πάμε στο θέμα της Λευκάδας. Ναι, πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο, τη Βιβιάνα Βαρδί. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από τη Λευκάδα. Καλημέρα. Τι έχει γίνει, βρε Βιβιάνα, εκεί στη Λευκάδα? Δηλαδή, είδαμε κάτι εικόνες χθες. Να, ορίστε. Νεκρές αγελάδες, λέει, ξεβράστηκαν σε παραλίες. Είχαμε τα ψάρια στο Βόλο, διαβάζουμε και αυτή την είδηση για τη Λευκάδα. Πραγματικά. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά. Τι έχει γίνει? Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Αυτό έχει ξανασυμβεί στη Λευκάδα, αλλά πολύ παλιά. Τι, να βγαίνουν οι αγελάδες στο παραλία? Ακούστε, συνήθως συμβαίνει τα καράβια που περνάνε, γιατί έχουμε και ανδρετική εδώ, τα καράβια που περνάνε είτε από Αλβανία, είτε από Ιταλία, είτε από άλλες χώρες και μεταφέρουν ζώα. Υπάρχουν πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιοι από αυτά πεθαίνουν. Δυστυχώς, τα πετάνε στη θάλασσα. Αυτό είναι απίθανο που μας περιγράφεις. Κάποια τέτοια περίπτωση πρέπει να είναι, και θα σας πω γιατί σας το περιγράφω έτσι. Διότι το πρώτο ζώο που βρέθηκε στην περιοχή Πευκούλια, τα Πευκούλια είναι, για όσους έχουν έρθει τη Λευκάδα γνωρίζουν, είναι μια πολύ πολύ σύχναστη και πολύ ωραία παραλία. Ευτυχώς στην άκρη της παραλίας, που δεν πάει πάρα πολύς κόσμος εκεί. Αυτό ήταν δεμένο το πόδι του με ένα σκηνί και είχε και βαρύδι στο πόδι. Που σημαίνει ότι κάπως ρίχτηκε αυτό, δεν κατέβηκε από τα βουνά για να πιει νερό και πνίγηκε. Ναι. Και του βάλαν και το βαρύδι, καταλαβαίνω, Βιβιάνα, για να είναι σίγουρο ότι θα πάει στον πάτο της θάλασσας, έτσι. Απίθανο. Απίστευτο. Προφανώς. Εξοργιστικό, προφανώς, θα έλεγα. Προφανώς. Δεν είναι κάποιο ανεπιτήρητο ζώο που έχουμε ανεπιτήρητα ζώα στη Λευκάδα που κατέβηκε να πιει νερό και παρασύρθηκε ίσως από την βροχή και την καταιγίδα, γιατί είχαμε βροχές αυτές τις μέρες, να πεις ότι πνίγηκε. Αυτά σίγουρα θυμούνται από θάλασσα. Ήταν σε πλήρη αποσύνθεση. Το πρώτο το ζώο ήταν σε πλήρη αποσύνθεση. Και αντιλαμβάνεστε τι σοκ έπαθαν οι άνθρωποι, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί να κάνουν μπάνιο. Και νόμιζαν ότι στην αρχή ότι είναι βράχος αυτό και ξαφνικά βλέπουν ότι είναι ένα βοηδές, ας πούμε. Αυτό λοιπόν, τι έγινε με αυτό? Ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση μέχρι αυτό το σημείο του να πάει ένας γερανός, ένα GCB να το πιάσει. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση. Το βράδυ έβγαλαν όλες τις ξαπλώστρες που ήταν στην παραλία. Πέρασε στις 6 ώρα το πρωί χθες από εκεί το μηχάνημα. Το σήκωσε και το πήγε για υγειονομική ταφή. Μέχρι να γίνει αυτό, την άλλη μέρα το πρωί, εχθές το πρωί δηλαδή, την ώρα που ήταν αυτή η επιχείρηση για το ένα το ζώο, μας ειδοποιούν ότι βρίσκεται άλλο ζώο στην περιοχή του Αϊγιάννη. Ο Αϊγιάννης είναι η παραλία της πόλης. Δηλαδή, μέσα στη Λευκάδα δηλαδή. Ναι, όλη η πόλη πηγαίνει για μπάνιο εκεί, είναι η πιο κοντινή παραλία της πόλης. Ευτυχώς εντοπίστηκε πολύ πρωί και έτσι δεν είχαν την ευκαιρία, εντός εισαγωγικών, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μπάνιο πολύ νωρίς και είναι μεγάλοι άνθρωποι που πηγαίνουν το πρωί στις 8.30-9, διότι είχε πάει ήδη ο Δήμος με την κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας, πήγε και η κτηνιατρική υπηρεσία για να πάρει δείγμα, ώστε να δούμε τι γίνεται. Και έτσι έγινε πάλι η ίδια διαδικασία. Πήγε ο Δήμος με μηχάνημα, το πήρε, έγινε υγειονομική ταφή. Λένε οι άνθρωποι του Δήμου ότι καλό είναι να μην δούμε άλλους σήμερα. Μα αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δεν ξέρει. Ναι, αν θα δούμε κι άλλα ζώα. Είναι πολύ άσχημο. Πάντως είναι δυνατόν να πετάνε τα ζώα στη θάλασσα, δηλαδή για όνομα? Βέβαια, φυσικά. Και με βαρύδια στο πόδι. Να, και φανταστείτε τώρα για τα μεγάλα ζώα, τα τεράστια ζώα αυτά. Ναι. Τα οποία είναι και λίγο φοβιστικό όταν τα βλέπεις. Νομίζεις ότι είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς είχαμε αυτές τις εικόνες. Και μας έλεγες, Βιβιάνο, ότι αυτές τις εικόνες τις έχετε ξαναδεί? Δηλαδή, συμβαίνει τακτικά να... Τις έχουν δει. Μου είπε ένας πρώην δήμαρχος, όταν η Λευκάδα δεν ήταν ένας δήμος, ήταν πολύ δήμη. Μου είπε λοιπόν ο πρώην δήμαρχος Απολωνίων. Απολωνίων είναι η Βασιλική, είναι η νότια Λευκάδα. Μου είχε πει ότι παλιά, πολύ παλιά, είχαν βγει δύο-τρεις τέτοιες περιπτώσεις στο Μικρό Γυαλό. Ο Μικρός Γυαλός είναι παραλία στη νότια Λευκάδα. Εκεί ξεβράζουν διάφορα πράγματα, δυστυχώς, από τα καράβια που περνάνε. Σε αυτές τις περιοχές, σε αυτές τις δύο παραλίες, δεν είχε ποτέ εμφανιστεί κάτι τέτοιο. Και τώρα μιλάμε για πριν από 10-15 χρόνια. Αυτό τώρα που έγινε και δύο μαζί
σε χρόνο μέσα σε ένα 24ωρο, ούτε σε 10 ώρες, δεν έχει ξαναγίνει. Ελπίζω να μην συνεχιστεί και ελπίζω να μην συμβεί πάλι κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε να μην βρείτε άλλο ζώνες στις παραλίες. Γιατί οι εικόνες είναι τραγικές. Εντάξει τώρα. Είναι, η δυσοσμία είναι φοβερή, πρέπει να σας πω. Βέβαια. Ολόκληρο είναι ζώο. Είναι πολλά. Είναι τεράστιο, δηλαδή μιλάμε για πολλά κιλά ζώα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βαρδί, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια. Είδες, βρέχει και στη Λευκάδα, έχει βρέξει αυτές τις μέρες. Και εντάξει, στη Δυτική Ελλάδα πάντα έχει βροχούλες όταν ο καιρός είναι άστατος και έχει τέτοια συστήματα.